Έτσι πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση, με κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Όχι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση όπως αυτή ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό με θάρρος, όπως είπε και ο πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα σε μέτρα ενάντια στη διαπλοκή, τη διαφθορά και στο πελατειακό κράτος που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ναι, αλλά επικεντρώνοντας ακόμα και σε μέτρα που θα έχουν έσοδα από εκείνους που έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή από τους πιο πλούσιους, και σε μέτρα τα οποία θα εξισορροπούν τα βάρη που έτσι κι αλλιώς προβλέπονται στη συμφωνία για τους πιο φτωχούς. Και τέλος, ότι η κυβέρνηση πρέπει να κερδίσει χώρο και χρόνο, γιατί το κεντρικό ζήτημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να γίνουμε μια χώρα η οποία να παράγει αξίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βίτσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για να έρθουμε.